εδώ πέρα. Τι στην πέτρα πρέπει να βρούμε εδώ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν έχουμε πέτρες εδώ, τίποτα. Δηλαδή. Ο εργολάβος, έλα λέει. Λες και έχει τα υλικά έτοιμα και. Πάρε τηλέφωνο. Δηλαδή τότε δεν βρίσκαμε πέτρες, παιδιά. Ναι, πάρε τηλέφωνο να δούμε τα υλικά. Ευτυχώς που κερδίσαμε και την βούρτσα στο αγώνισμα και μπορούμε να χτενιζόμαστε. Γιατί το μαλλί θα ήταν τζίβα. Η διάθεση μας είναι αρκετά καλή, αν και δεν έχουμε φάει. Από χθες είμαστε με λίγα μούρα. Αλλά επειδή είμαστε, πιστεύω, όλοι δεμένοι, θα μας δώσει έτσι κάποια δύναμη να το παλέψουμε. Το βράδυ που σε είδα. Έλα, στελιά. Είδα, δίπλα, είχαν τραγούδια για χορούς. Α, πήγες καράξεις από εκεί. Πήγα, πήγα, θα τους δω, δεν ξυπνάγανε, τέτοια. Λέρα, μία ξυλή και κάτω ένα. Συνεχίσανε πολύ και μετά που πήγες. Εσύ έφυγες με το Ρεμίλιο. Σε βολεύει έτσι, τι θα σκέψεις. Με την ώρα που πήγα εγώ. Καλά, το θέατρο που παίξαν ήταν αλλιώς. Με τον Μπατίστα έκλαψα. Με τον Μπατίστα έκλαψα. Έχω τις σχέσεις που θα έπρεπε να έχω με την άλλη ομάδα, τυπικές σχέσεις. Άλλωστε είμαστε και ανταγωνιστές, οπότε διατηρώ μια τυπική σχέση με τα παιδιά από την άλλη ομάδα. Δεν πηγαίνω αρκετά συχνά στην καλύβα τους, οπότε αυτοί έρχονται βέβαια, παρόλα αυτά τους καλοδέχομαι στο σπίτι μου. Δηλαδή, λες και έβλεπες μεξικάνικο σύριαλ, ναι. Μεξικάνικο. Εγώ τον αδερφό μου που έλεγε. Ρε, δεν ήταν σαμπουνόπερα. Κάτω. Ο Εμίλιος είναι ο σκουντούφλης μας, είναι ο μόγλης μας, είναι ο μαστορούλης μας, όλα είναι. Ο Εμίλιος τον αγαπάμε, τον λατρεύουμε, εγώ το έχω, ειδικά εγώ το έχω τρελή αδυναμία, τρελή, πεθαίνω για τον Εμίλιο. Κάνει τα πάντα για να μην λείψει τίποτα στην ομάδα. Παντού υπάρχουν γρατζουνιές, σημάδια, τα πάντα, από το πουθενά, χωρίς να έχει χτυπήσει, ας πούμε, στο άθλημα. Και ο μόγλης μας μας σκαρφαλώνει στα δέντρα, μας φτιάχνει μονόζυγα, τα πάντα. Ό,τι μπορεί να φανταστεί. Εμίλιος, τον αγαπώ, αλήθεια. Οι συμπαίκτες μου με λένε σκουντούφλοι, γιατί προφανώς σκουντουφλάω παντού. Χτυπάω παντού, πέστω πάνω τους, πέστω πάνω σε αντικείμενα, μου πέφτουν αντικείμενα. Αλλά σιγά σιγά το γυρίσανε στο μόγλης, γιατί μ' αρέσει η φύση, είμαι πάνω στα δέντρα όλη την ώρα, φτιάχνω πράγματα με ό,τι βρω μέσα στη φύση. Δεν ξέρω, είναι και τα δύο χαρακτηριστικά. Πώς θα βλέπεις σήμερα το παιχνίδι? Πώς είσαι? Ναι, ανάλογος στο παιχνίδι είναι. Εγώ νομίζω θα είναι όπως είναι το δεύτερο. Με σκαφάμε, θα είναι δύσκο. Ή θάλασσα, αλλά αν έχει πάρα πολύ κύμα θα το κάνω στη θάλασσα. Πιστεύω θάλασσα. Γιατί αυτές τις μέρες έχει λίγο κύμα. Έχει κύμα. Τώρα πάντως δεν έχει καθόλου αέρα, γιατί είναι εκεί. Λες ότι θα είναι ατομικό. Και δεν ακούγεται, είναι θάλασσα. Δηλαδή όταν έχει πολύ κύμα. Το πρωί το άκουγα ότι. Ναι. Ίσως πρωί-πρωί. Πρωί-πρωί. Αν πέσει, η αλήθεια θα πέσει τώρα και θα ξαναδυναμώσει τα πόδια. Κοίτα, αν έχει θάλασσα και ισορροπία μέσα, η κολύμπη ισορροπία, ένα από τα δύο. Το πρώτο αγώνισμα δεν είχε καθόλου. Τίποτα δεν είχε κύμα. Δεν είχε καθόλου κύμα και ήταν δύσκολο. Άμα βάλει λίγο κύμα και έχει τέτοιο, τελειώσαμε. Θα είναι πολύ δύσκολο για όλους. Στα προηγούμενα παιχνίδια, συγκεκριμένα στο ένα. Χάσαμε, στο άλλο νικήσαμε και στο άλλο χάσαμε. Άρα έχουμε δύο ήττες και μία νίκη, αν θυμάμαι καλά. Συνήθως όταν χάνεις, κάθεσαι να βρεις τι είναι αυτό που φταίει και να το διορθώσεις, και εγώ έτσι κάνω. Στις νίκες είσαι λίγο πιο χαρούμενος. Στην τελευταία φορά που χάσαμε, κάναμε κάποια λάθη. Πιστεύω ότι είναι καλό ο καθένας που είναι απ' έξω να υπάρχει ένα άτομο το οποίο να λέει τι ακριβώς να κάνει ο κάθε παίχτης. Και όταν λέω τι να κάνει, από το πιο απλό μέχρι να αφήσει την μπάλα, άφησε την μπάλα εκεί, γύρνα, μπες από αριστερά, μπες από δεξιά. Αυτές οι απλές εντολές, όταν κάποιος είναι 100% συγκεντρωμένος στο αγώνισμα, πολλές φορές τα χάνει. Είμαστε λίγο έτσι πεινασμένοι, λίγο. Αλλά οι άλλοι που πεινάνε πάρα πολύ, λέει θα σκυλιάσουν. Δεν υπάρχει. Εντάξει, έχουμε έρθει από ήττα εμείς, οπότε το βλέπω μην να σκυλιάζουμε. Εμείς είναι ένα, σου πω κάτι. Εγώ δεν βλέπω τίποτα άλλο την νίκη. Αλήθεια σου λέω. Δηλαδή, όταν πάω απ' έξω, μόνο την νίκη βλέπω. Και... Δεν με ενδιαφέρει δηλαδή. Πλύνετε και τα ποτήρια, Ιρένα, πλύνετε κάτι ποτήρια που έχει εκεί πέρα. Πώς είστε. Κοιτάς ο θάνατος μας. Ναι. Σου έρχεται. Ποια ποτήρια, γιατί μου λένε ποτήρια. Κάτι εκεί κάτω, έχει κάτι ποτήρια που δεν πλήθηκαν χθες.
Ένα, δύο, δύο είναι. Αυτά που είναι εκεί, δες, άμα υπάρχει και κανένα άλλο. Ένα είναι, γιατί το άλλο είναι... Ναι, ένα άλλο. Το άλλο είναι... Παιδιά, πλύνετε τα ταποτηρία τώρα, τώρα πίνουμε όλοι... Από τα 13 πιάτα πίνουν στα 12. Πάντων, να σου πω... Και 18 έπλυνα εγώ. Περίμενε, να σου πω. Εχθές γίνανε στα 8. Αφήστε τι που κάνα τώρα. Δεν μαθάμε πάλι στα πούμε τα πιάτα. Θα μείνουν 3. Τα υπόλοιπα πιάτα που πίναμε δεν βρέθηκα. Όχι. Κάνω και αυτό λίγο. Πάρε λίγο τα πόδια. Παιδιά, άκου λίγο. Έλα εδώ, έλα εδώ. Επηγή. Ναι, πάρε λίγο τα πόδια σου. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Για να μην γίνει λάθος, μου λέτε πλήρα πια τα ποτήρια. Μερικά είναι γεμάτα, μερικά δεν είναι. Τι να κάνω. Όλα θα πλέρω. Σίγουρα, Γιάννη. Βρήκαμε ένα ξύλο και λέμε να ονομάσουμε και την καλύβα μας, το επίσημο όνομα που είναι οι αγωνιστές. Να το έχουμε να το βλέπουμε, να το βλέπουμε, να το εμπεδώσουμε για τα καλά. Και έτσι κάτσα εγώ και το σκάλισα, όπως έχουμε πει, να σκαλίσουμε και όλα τα παιδιά τα ονόματά μας. Να μείνει στην ιστορία. Το βάζει με τις υπηρεσίες. Όχι, αλλά θα είναι το μακριά, το είπα. Από κάτω σαρβάει. Έχουμε και το επίσημο σήμα μας. Ωραία. Ωραία, δεν είναι. Μπράβο, ρε Κώστα. Δεν θέλει αντί τέτοιο. Όχι, όχι, μια χαρά είναι. Άμα έχουμε κανένα γράμμα, θα ξέρουμε που θα. Σε βλέπω πρωί-πρωί να κυνηγάς τον Πεντινό, ε. Για τη διαχείριση θα μιλήσουμε όταν κερδίσουμε το έπαθλο της διαχείρισης. Γι' αυτό συγκεντρωθείτε να κερδίσουμε το έπαθλο. Ναι, όταν κερδίσουμε το έπαθλο. Τώρα τι να μιλάμε για τη διαχείριση. Όχι, για τη διαχείριση που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, γιατί... Τι, ένα πακέτο μακαρόνια και τρία καλαμπόκια. Εντάξει, αφού αρχίσαμε να τα φάμε, τα κρατούσαμε. Αντέξαμε τέσσερις μέρες, όσο εκεί. Κοπέλια, κοιμηθείτε για να μην πεινάτε. Καληνύχτα σας λέω. Θεωρώ ότι τις προμήθειες που έχουμε σαν ομάδα τις διαχειριζόμαστε σαν μυρμηγκάκια και τα παιδιά της ομάδας των αετών σαν τζιτζικάκια. Φτάνοντας και κερδίζοντας το πρώτο ομαδικό αγώνισμα, είχαμε τα τέσσερα καρπούζια και ένα καλαμπόκι ο καθένας μας, τα οποία καταφέραμε και φάγαμε και το τελευταίο καλαμπόκι αρκετές μέρες μετά. Οπότε από αυτές τις προμήθειες είχαμε κάνει μια σούπερ διαχείριση. Χθες ήμασταν δεύτερο βράδυ νηστική και φάγαμε 13 άτομα ένα πακέτο μακαρόνια. Η διαχείριση του φαγητού από εμάς πιστεύω είναι τέλεια. Ενώ έχουμε λιγότερες προμήθειες από τους αντιπάλους, πιστεύω ότι τις διαχειριζόμαστε πάρα πολύ καλά. Εντάξει, σίγουρα είμαστε πιο δύσκολα, δηλαδή εγώ χθες ζαλιζόμουν. Στο θέμα της διαβίωσης και εκεί πιστεύω είμαστε καλύτερα. Και στο θέμα της φωτιάς έχουμε φτιάξει και στέγαστρο και για τη βροχή είμαστε έτοιμοι. Νομίζω η αντίπαλη ομάδα είναι πιο αναοργάνωτη. Άρη, έλα ρε. Πρέπει να έχει οπωσδήποτε αγωνισμό. Λογικά πρέπει να έχει αγώνισμα. Λογικά έτσι όπως πάει, γιατί δεν έχουμε φάει τίποτα. Σήμερα όλη μέρα... Έχουμε θέμα, ναι, μεγάλο. Για την ομάδα μου πιστεύω ότι είμαστε πάρα πολύ οργανωτικοί και ότι είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι σε αυτό που κάνουμε. Αν έχει αγώνισμα, είμαστε καλά. Δεν πιστεύω ότι θα πιστεύω δεν έχει, φίλε, δεν παίξει τώρα για τον... Δεν μπορεί να μην έχει αγώνισμα, φίλε. Τι θα μένεις δύο μέρες στην κορυφή. Και αυτή πότε παίξαμε το πρώτο αγώνισμα για το Ιτσίκα. Ήταν τη δεύτερη μέρα. Το κάθε αγώνισμα το κοιτάμε στα μάτια διαφορετικά, όπως και πρέπει να είναι για μένα. Πρέπει να κερδίσουμε οπωσδήποτε. Κάθε φορά. Τι να καταλάβω, σε ένα τρελοκριτικό. Έχω τον Σπύρο, ο οποίος θολώνει, δεν διαβλέπει τίποτα. Σπύρο παραμάσμα. Το κρυφό μας, χάρτη. Σε λίγο έχουμε αγώνα. Βέβαια η ψυχολογία μου έπεσε από την ημέρα του συμβουλίου που βγήκα προτινόμενη για αποχώρηση. Αυτό βέβαια δεν θα με δυσκολέψει στο να δώσω το 100% του εαυτού μου. Θα τα δώσω όλα σήμερα, ό,τι έχω και δεν έχω. Πιο πολύ για εμένα, για τον εαυτό μου και μετά για τους υπόλοιπους και για την ομάδα μου.
Περιμένω πάντα τη νίκη από το σημερινό αγώνισμα, όπως κάθε φορά όταν μπαίνουμε στον αγωνιστικό χώρο. Είμαστε αρκετά αγχωμένοι, οι περισσότεροι τουλάχιστον από εμάς, και προσωπικά εγώ είμαι πολύ αγχωμένη, διότι είναι οι δυόμιση μέρες, σχεδόν τρεις, είμαστε χωρίς φαγόσιμα. Πολύ μας ελπίζει ο Εμίλιος να φέρει ψάρια. Άμα έφερε κανένα ψάρι, κάνουμε καμία ψαρόσπα. Του λες, πάντως άμα είναι έτσι, δηλαδή άμα είναι ζευγάρια που δεν το πιστεύω, εγώ θεωρώ ότι πρέπει οι πολύ δυνατοί παίχτες να πάνε, δηλαδή, με λίγο τους πιο αδυνάμους. Αυτό θα γίνει, συμβούλια, ναι, αυτό θα γίνει. Τον πιο δυνατό παίκτη για να με τραβήξει προς τα πάνω για να μπορέσω... Παρέα θα πάμε. Ωραία, για να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Παρέα θα πάμε. Θα κάνουμε έτσι, εγώ θα... Μόλις κοπέλες θα πάω και αυτά, απλά θα γίνει για να τραβάει ένας τον άλλον. Ναι. Δηλαδή, ξέρω εγώ, αυτό πιστεύω για τα ζευγάρια, ότι είναι καλύτερο στην αρχή τουλάχιστον. Στα ατομικά πάμε δυνατά, με προσευχές. Εντάξει. Για σένα, για μένα. Θα σου πω κάτι, μην κρίνεις από εκεί. Αντί. Τους αγωνιστές, μην τους κρίνεις. Τα παιδιά είναι, έχουν θέληση, είναι αθλητές, είναι αυτό. Πρέπει να πηγαίνει ο ένας με τον καλύτερο. Εμείς πρέπει να δείχνουμε, όχι να δείχνουμε τι είμαστε. Ξέρω ο καθένας τι είμαστε. Όλοι ο κόσμος, ο καθένας έχει διαφορετική προσωπικότητα και δυναμική στο παιχνίδι. Ο καθένας, δεν μπορεί να συγκριθώ εγώ με κάποιον. Έχω τη δικιά μου προσωπικότητα. Τα αγωνίσματα με έχουν δυσκολέψει αρκετά. Η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκινάει το αγωνίσμα και έχει τη σειρά μου, καρδιοχτυπώ και πραγματικά παρακαλώ να κερδίσω. Ακόμα, αν και έχω αγωνιστεί πάρα πολύ καλά, δεν τα έχω καταφέρει. Τα κορίτσια στην άλλη ομάδα και στη δική μας ομάδα που είναι δυνατές, τις θαυμάζω. Και δηλαδή, τις θαυμάζω. Και πήγα και το είπα και στην αποστολή, ότι ρε παιδί μου είσαι θεά. Ο στόχος μου σίγουρα να σε κερδίσω σύντομα μια φορά. Άμα δεν το κάνω και αυτό. Και την είσαι πάει πολύ. Την είσαι πάει εκεί. Εγώ που είδα στο παιχνίδι, ήταν εκεί, ήσασταν. Εντάξει, εγώ εκεί ήσουν. Και στο δεύτερο. Τώρα εσύ. Σας αγαπητά που δεν έχεις κάνει αυτή την προπόνηση. Δεν έχεις ξυπνήσει επειδή μου πρέπει για να πατρέξεις. Όχι. Έχω παίξει και με τις τρεις πιο δυνατές παίκτριες της άλλης ομάδας. Δεν ξέρω πώς έκατσα για αυτό, πώς με είδαν ότι είμαι δυνατή και μου τις δίνουν όλο αυτές. Αλλά η Στέλλα, η Αποστολία και η Ευελίνα είναι πολύ δυνατά κορίτσια και είναι οι μοναδικές που έχω αγωνιστεί και είναι οι πιο δυνατές. Τώρα θέλω να πω στις άλλες κοπέλες να δω τι γίνεται. Θα καταλάβει. Το 1, 2, 3, το πούμε. Ναι, όλοι μαζί. Με πει. 1, 2, 3, 3, 3. Σε λίγο έχουμε το επόμενο αγωνίσμα. Περιμένουμε με απομονησία γιατί το προηγούμενο χάσαμε. Και σαφώς και δεν θέλουμε να χάσουμε. Είμαστε πανέτοιμοι για τον επόμενο αγώνα. Δεν ξέρουμε βέβαια τι μας περιμένει. Θέλουμε τη νίκη 100%. Είμαστε μάχημοι σαν ομάδα. Όλοι δίνουμε το δυνατό όσο το δυνατό περισσότερο μπορούμε. Έχουμε κάνει νίκη, θέλουμε να κάνουμε νίκες για να τρώμε κιόλας και γενικά να κερδίζουμε τα έπαθλα. Αετοί, αγωνιστές, γεια σας. Γεια σας. Σας καλωσορίζω και στο σημερινό μας αγώνισμα. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Ξέρω ότι περάσατε άλλη μια δύσκολη νύχτα. Υποψήφια από εσάς αγωνιστές, είσαι εσύ, Ευελίνα.
Είσαι η μικρή της παρέας και πιστεύω ότι εισπράττεις πολύ αγάπη από τα παιδιά. Εννοείται αυτό, εννοείται. Σου εύχομαι για σένα ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ. Άρη. Πώς ήταν η βραδιά σας? Όσο πάνε τα πράγματα γίνονται και πιο δύσκολα, η αλήθεια είναι. Περνάμε δύσκολα με το φαγητό. Χθες δηλαδή είχαμε πάει μέσα στο δάσος να βρούμε, να βάμε βατόμουρα. Περνάμε πραγματικά δύσκολα, αλλά κοιτάξαμε να επικεντρωθούμε και σε αυτό που έχει γίνει με την Ευελίνα, να προσπαθήσουμε να την έχουμε κοντά και να μην έχει άγχος και ξέφευγε λίγο το μυαλό μας. Αλλά δεν πάβει να είναι δύσκολη βραδιά. Ήταν δύσκολη βραδιά. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Μέχρι τελευταία φορά που μιλήσαμε, είχατε στην κατοχή σας ακόμα το πακέτο με τα μακαρόνια. Ακόμα? Δυστυχώς δεν το έχουμε ακόμα. Το φάγαμε προχθές το βράδυ. Χθες όλη μέρα δεν φάγαμε τίποτα πέρα από τα βατόμουρα που κατάφεραν να εξασφαλίσουν τα παιδιά. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, πεινάμε πολύ. Σπύρο, είσαι έτοιμος για σήμερα? Μπορεί να πεινάω, να νιώθω έτσι μια κούραση λόγω την έλλειψη του φαγητού, αλλά είμαι πανέτοιμος. Έρχομαι και σε εσάς. Τι κάνετε? Καλά. Μια χαρά. Υποψήφια από εσάς, είσαι εσύ, Κατρίνα μου. Σε βλέπω γελαστή. Σε βλέπω δυνατή. Είμαι πολύ καλά και σε αυτό έχει βοηθήσει όλη η ομάδα μου, η οποία δεν μάθησε ούτε για μια στιγμή να μου πέσει το ηθικό ή να στεναχωρηθώ. Νιώθω πραγματικά τυχερή και ευλογημένη που είχα τα 12 πρόσθετα παιδιά. Μπορεί να μην έχουμε φάει, μπορεί να περνάμε δύσκολα τις νύχτες, αλλά η αγάπη και η σχέση που έχουμε μεταξύ μας μας κάνει να είμαστε δυνατοί, να θέλουμε να πολεμήσουμε και να φέρουμε νίκη στην ομάδα. Πιστεύω όλοι αυτό θέλουμε. Και γι' αυτό θα προσπαθήσουμε. Πώς ήταν η βραδιά σας? Δύσκολα. Κρύα. Δύσκολα, ε. Κρυώναμε πάλι. Πολύ κρύα. Πολύ. Πήγε κρυώνες. Και κρυώνουμε και πεινάμε. Σε εσάς, υπενθυμίζω ότι το φαγητό είχε τελειώσει από την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε. Ακριβώς. Δηλαδή, στη διάρκεια βρήκατε κάτι? Όχι. Γι' αυτό το λόγο, επειδή είχε τελειώσει το φαγητό, συζητήσαμε όλοι μαζί και είπαμε ότι από εδώ και πέρα θα κάνουμε άλλη διαχείριση του φαγητού. Πάντα θα πρέπει να κρατάμε καβάτσα κάτι. Δεν γίνεται αλλιώς, γιατί πεινάμε πάρα πολύ. Πάντα θέλουμε να έχουμε κάτι, έστω και μισό πακέτο μακαρόνια, ένα τρίτο, να γεμίζει κάτι με το στομάχι, γιατί δεν παλεύεται αυτή η κατάσταση. Άρα, Γιώργο μου, συμφωνείς και εσύ με το vibe που έχω πάρει αυτή τη στιγμή από την ομάδα ότι ίσως η διαχείριση να έπρεπε να είχε γίνει διαφορετικά στο φαγητό? Κάναμε ένα λαθάκι το οποίο δεν ξέραμε για να δούμε πόσες μέρες θα είμαστε χωρίς αγώνισμα και μείναμε χωρίς φαγητό. Πιστεύω ότι είναι καλό αυτό, γιατί γυαλίζει το μάτι μας για να κερδίσουμε σήμερα, επειδή χάσαμε την προηγούμενη φορά. Για μένα είναι θετικό. Πάνω μου, συμφωνείς με τα λόγια του Γιώργου? Είναι ακριβώς έτσι όπως τα είπε ο Γιώργος. Ευελπιστούμε όλοι, αυτό λέγαμε πριν, ότι το έπαθλο το σημερινό, μακάρι να είμαστε εμείς οι νικητές, να είναι τρόφιμα. Και κάτσαμε, συζητήσαμε, αποφασίσαμε να κάνουμε μια διαφορετική διαχείριση πιο σωστή. Ήταν η πρώτη φορά, ήμασταν λίγο πιο επιπολή όσο έπρεπε. Δεν ξέραμε για ποιο χρονικό διάστημα είχαμε τα τρόφιμα. Και αυτό που αποφασίσαμε, το είπε και η πηγή πριν, το είπε και ο Γιώργος, είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είναι άδειο το σεντούκι. Έχουμε δύο, θα τρώμε ένα. Έχουμε ένα, θα τρώμε μισό. Για να είμαστε πάντα, να έχουμε πάντα μια κάπα. Ηλία μου, γυαλίζει το μάτι σου από τη βλέπω. Ναι. Είμαι έτοιμος για όλα. Θα δώσω είναι το καλύτερο μου αυτό. Δεν αντέχω να μην φάω. Εγώ θα πω την αλήθεια. Μου έχετε λείψει και θέλω πραγματικά ανυπομονώ να σας δώσω στίβο μάχης. Στάθη, ξέρω ότι είσαι και εσύ αθλητής και το extreme sport, είσαι πολύ έξω στη φύση. Παρόλα αυτά, οι επιδόσεις σου επηρεάζονται δηλαδή από την έλλειψη τροφής και ύπνου? Σίγουρα, από τη στιγμή που δεν έχεις κάτι να κάψεις, αυτή τη στιγμή καίμε από ό,τι έχει μείνει πάνω μας. Εσύ λίγο δεν θα έχει μείνει και κάτι να κάψουμε. Οπότε προσπαθούμε όσο μπορούμε να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό, αλλά χρειαζόμαστε και κάψιμο για να το κάνουμε. Για να καταλάβω, μέρα με τη μέρα, δηλαδή αυτό το στίβο το βλέπεις και πιο μακρύ. Θες να σου πω κάτι, αυτό λέγαμε με τα παιδιά στο τέλος, πιστεύω ότι θα το μουσουλάμε, αν συνεχίσουμε έτσι. Εσείς, τι πιστεύετε πως είναι το έπαθλο του σημερινού αγωνίσματος? Μάλλον, τι θα θέλατε να είναι? Φαγητό! Με μια φωνή, δεν άκουσα. Φαγητό! Δεν ακούω, ρε παιδιά, τι θέλετε? Σαμπουάν! Φαγητό! Σήκωσε το! Λοιπόν, σήμερα θα αγωνιστείτε για κάτι. Το σηκώνω, να ξέρετε. Σήμερα θα αγωνιστείτε για κάτι που θα κάνει τη ζωή σας στην παραλία
πολύ πιο εύκολη. Ειδικά τα κρύα βράδια. Έχετε sleeping bags, βαμβακερά ρούχα από τα μαγαζιά Εύβο στον πύργο και πίτσες για όλη την ομάδα. Τα sleeping bags, σαφώς και είναι χειμερινού τύπου, θα ζεσταθείτε δηλαδή, θα πάρετε και λίγο ενέργεια από τις πίτσες. Βαμβακερά ρούχα, νομίζω είναι ένα έπαθλο το οποίο το περιμένατε όλοι. Και για το κρύο και για το φαγητό. Ακούστε με λίγο, σας παρακαλώ. Σας περιγράφω σήμερα τον αγώνα. Ναι. Ο αγώνας σήμερα καταρχήν είναι ατομικός. Δεύτερον, υπάρχει ένα σκηνή εκεί πίσω, το οποίο πρέπει να το πετάξετε για να ανοίξετε την καταπακτή. Θα πέσουν κάτω κάποιες μπάλες. Τις μπάλες θα τις μαζέψετε, θα τις περάσετε μέσα από μια κατασκευή. Θα πάρετε τις μπάλες, θα τις τοποθετήσετε στο καλάθι που βρίσκεται ψηλά, δίπλα από την εξεδρούλα που θα είσαστε εσείς και θα πρέπει τουλάχιστον οι δύο από τις μπάλες που έχετε μεταφέρει μέχρι εκεί με γκέλ να μπουν στο καλάθι ή σε ένα από τα καλάθια που βρίσκεται απέναντι. Το καταλάβαμε? Ομάδες, ήρθε η στιγμή να συμβουλευτεί το ένα στον άλλον ποιος θέλετε να αγωνιστεί με ποιον. Τη διαδικασία την ξέρετε. Σας παρακαλώ.